αρχικά για. Δεύτερον, άναψε λίγο το φως του ντοματίου. Φέρε μου και τη σακούλα από τα τζάμ. Δεύτερον, είμαι τώρα εδώ στο σπίτι. Το τραπεζάκι εδώ γέρνει. Θα σου κάνω λίγο το δεύτερο τζάμπο. Πληρώσαμε 215 ευρώ και πήρα αυτό εδώ για τη χέστρα. Αυτό, ορίστε. Πήρα για γατούλες, σε περίπτωση που έχουν κατοικίδιο γάτα κάποιος. Αυτά εδώ. Βέβαια, επειδή και η μαμά μου έχει γάτα, πρέπει να πάρω πιο βαθύ για να πίνει νεράκι. Παρ' όλα αυτά, εγώ πήρα τώρα δύο τέτοια. Φέρτε το σημαίνω που έχω σε δουλειά να πίσω. Πήρα σακουλάκια τροφίμων να υπάρχουν. Εδώ μην δίνει σημασία. Αυτά είναι. Make-up. Ναι, make-up. Έτσι όπως πήγα να βάλω την μπλούζα, γιατί από κάτω φοράω κι άλλο. Τέλος πάντων, πήρα πετσέτα. Αυτό το λέει. Ναι, ψιλοκοπής. Λες να κάνει φασαρία το παράθυρο. Λοιπόν, πήρα ένα πιστολάκι από τα Τζάμπο. Γιατί δεν μπορώ να δώσω 50 ευρώ για πιστολάκι και στο τέλος να μου το χαλάσουν. Και άλλη πετσέτα πιο μεγάλη. Πετσέτες για κουζίνα. Πάρα πολύ ωραίες. Αυτά πώς λέγονται, πιάστρες για την κουζίνα, για το φούρνο. Αυτά, πού να τα βάλω μωρί, πάρ' τα. Αυτά εδώ. Γεια σας, κορίτσια. Αυτό εδώ είναι μαξιλαροθήκη, πάρα πολύ ωραία. Έχω πάρει και μαξιλαριά, έχω και άλλα αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα έχει τώρα, άλλα πολλά. Έχω και άλλα αυτοκίνητα, έχω και άλλα πράγματα μέσα στο αυτοκίνητο. Πήρα αυτήν. Θα πάρω και άλλα σετ με πετσέτες και τέτοια και κουβερλιά και αυτά. Πήρα και αυτό εδώ πέρα που είναι ίδια. Καλή. Μία. Και άλλα πετσετάκια. Πιο μικρά. Τρεις. Και άλλα πιο μικρά. Τέσσερις. Και άλλο. Όπως είπα, θα πάρουμε και άλλα σετ σε... Ρε, μαλάκα. Παντού είμαι έτσι. Πότε, ξεβάθω. Πήρα ένα μικρό σουρωτηράκι, να μην πιάνει χώρο, εντάξει, Klein Mind. Αλλά χαρτί. Όχι, δεν είναι υγείας, χαρτί κουζίνας πήρα. Λοιπόν, πήρα ένα πακέτο σερβιέτες, να υπάρχει. Έλα, δείξτε. Γιατί, δείξτε. Δύο τασάκια. Λες και βγαίνει η φωτογραφία, ξέρω εγώ. Πήρα σερβιέτες να υπάρχουν, γιατί μπορεί μια κοπέλα να μην έχει μαζί της, μπορεί να της έρθει περίοδος και να είναι βράδυ και να μην βρίσκει, οπότε να υπάρχει μέσα σε ένα ντουλάπι. Το κοσμητικό ριχτάρι καλύνα. Πήρα αυτό εδώ το ριχτάρι, γιατί το άλλο που είχα πάρει εν τέλει είναι πάρα πολύ τεράστιο. Ένα κουτί μπατονέτες. Πουτάνες. Μανταλάκια, έχω πάρει και απλόστρα, αλλά είναι στο αυτοκίνητο. Βιτέξ. Και άλλες κουτάλες διάφορες. Α, πήρα ένα σετάκι πρώτων αυτών να υπάρχει. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Έχει επιδέσμους, έχει γάζες, έχει ταινία αυτοκόλλητη, γάζες, έχει και ένα τυφόν. Τι είναι το τυφόν? Φέρει και τα φλιτζανάκια εδώ είναι. Τι θα απογίνουμε. Καθένας όποτε θυμάται με παίρνει τηλέφωνο. Τι είναι τα φλιτζανάκια? Ποια? Μπροστά σου είναι. Αυτά τι είναι που κρατάς? Τα τζαμποχόρ. Τα φλιτζανάκια μπροστά σου, τι έχεις βάλει πάνω το τέτοιο. Και πήγαμε τώρα σε ένα μαγαζί και ήθελα να πάρω και φλιτζανάκια για καφέ ελληνικό και ο Ηλίας μου διάλεξε αυτά εδώ και τα πήρα και αυτά, πάρα πολύ ωραία. Αυτά πήρα μόνο. Α, πήρα ένα μπλοκάκι και ένα στυλό να υπάρχει εδώ στο σιρτάρι. Πήρα σακούλες που γράφει πάνω Regina. Και ένα αναπτήρες να υπάρχει για το γκαζάκι. Δεν θα έχω γκαζάκι, να έχω ηλεκτρικό μπρίκι καλύτερα. Ναι. Εντάξει, αναπτήρα, ας έχεις κάπου.
Πήρα, μου πήρε ο Ηλίας δώρο και αυτό εδώ πέρα. Το μονάκερα έχει όλο το... το αυτοκίνητο. Του πάρα πολύ πρόβλημα. Αλλά, εγώ δεν το πήρα τίποτα, αλλά τον καιρό σε καφέ. Αυτά. Λοιπόν, τώρα επειδή έχει 5 βγει λεπτά. Τι είπα? Τώρα έχει βγει 5 λεπτά. Επειδή τώρα έχει βγει 5 λεπτά το βίντεο, δεν ξέρω, να σου κάνω ένα tour έτσι όπως είναι ακατάστατο. Τι? Πρέπει να μαζεύεις την κουζίνα για να το δείξεις. Θα το δείξω και χωρίς να έρθει, όταν θα είναι έτοιμο. Εντάξει, κάτω δεν είναι. Ωραία, περίμενε. Γεια! Έμπω μέσα. Μπες μέσα. Τραβάει. Λοιπόν, φαίνομαι. Όπως έχω πει, αυτό εδώ πέρα είναι το γιατρείο του μπαμπά μου, το οποίο έχουμε βγάλει όλες τις άδειες και έχει γίνει σπίτι και έχει γίνει γκαρσονιέρα και τώρα έχει γίνει Airbnb. Λοιπόν, από εδώ, θα να μην το δείξουμε και ακριβώς τώρα, γιατί δεν έχει πολύ καθαρά. Είναι το μπάνιο. Λοιπόν, ένα από εδώ. Το καθάρισμα γιατί το νοικιάζαμε, οπότε το άφησαν όπως να είναι. Λοιπόν, από εδώ ήταν ο χώρος αναμονής, ο μπαμπάς μου είχε εδώ πέρα ένα τραπεζάκι, είχε εδώ τριγύρω πάρα πολλές καρεκλίτσες. Τώρα όπως βλέπεις έχει γίνει κουζίνα. Εδώ έχει ένα ψηλιάκι, το οποίο και αυτό το έχουν αφήσει μέσα στην πίχνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έρθουν και ψηλιάκια καθαρισμού. Για να καταλάβεις την κατάσταση, δείξε την πίκλα. Εγώ όταν νίκιαζα σπίτι, το άφηνα στην πένα, όπως έχω εγώ το σπίτι μου. Anyway, λοιπόν, από εδώ είναι κάτι τραπεζάκια, για έλα εδώ τώρα. Αυτός εδώ πέρα ο χώρος ήταν το γιατρείο, εξεταστήριο, πώς λέγεται. Εδώ πέρα υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη, που είχε μπουμπάς μου πάρα πολλά βιβλία. Και εδώ πέρα είχε ένα πάρα πολύ ωραίο τεράστιο γραφείο, το οποίο ήταν όλο τζαμένιο από πάνω, τέλειο, με τα σιρταράκια του και με τα αυτά του. Εδώ πέρα τώρα που είναι ο καναπές, ήταν το, πώς λέγεται αυτό, το κρεβάτι που εξετάζουνε. Το ιατρικό κρεβάτι. Αυτό. Και εδώ πέρα που είναι η δουλάπα, ήταν το, πώς θα το πω, όχι τραπέζι, αυτό που έχουν και έχουν πάνω οι γιατροί τα εργαλεία τους και όλα τα σχετικά. Εδώ πέρα η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάτι, παρ' όλα αυτά αυτό είναι το σπίτι. Γραφείο δεν υπήρχε. Γραφείο είπα εδώ το είχε. Εδώ πάνω ήταν έτσι, επειδή δεν υπάρχει παράθυρο κάποιο εδώ να μπαίνει φως, οπότε και έχει μείνει έτσι τζαμένιο. Για εδώ. Εδώ τώρα. Λόγω του ότι ήταν περίμενα. Έλεος ρε φίλε μαλάκα, πολύ μπήκλα, έλα. Εδώ, σταμάτα. Εδώ, εντάξει αυτό θα αλλάχτεί που έχει σπάσει το άτομο που έμενε. Επειδή εδώ ήταν γραφείο και το μπάνι ήταν πάρα πολύ μικρό, δεν υπήρχε ούτε ντουζιέρα ούτε μπανιέρα, οπότε έχουμε τραβήξει εδώ πέρα έτσι αυτό και κάνεις μπάνιο έχει βρεθεί κουρτινούλα, κάνεις μπάνιο έτσι, το ξέρω ότι δεν είναι ότι καλύτερο αυτό, αλλά αυτό έχουμε. Παρ' όλα αυτά ετοιμάζουμε και στον πάνω όροφο, έλα που το πληθώς. Ετοιμάζουμε και στον πάνω όροφο, έχουμε ακόμα ένα, πώς θα το πω, γραφείο, το οποίο είναι full φωτεινό εκείνο. Το κάνουμε και εκείνο Airbnb όταν θα πιάσουμε το από πάνω σε λίγο καιρό, θα σας το δείξω και εκείνο. Ετοιμάζουμε και το χωριό το οποίο είναι ένα 1,5 στρέμμα και είναι full speed εκείνο, καμία σχέση με εδώ. Είναι και παραθαλάσσιο. Ακριβώς, είναι δηλαδή με τα πόδια 4 λεπτά από τη θάλασσα. Αυτά, οπότε κάπου εδώ θα σε αφήσω και θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο. Ξέρω ότι μπορεί να μην σου πολύ άρεσε, αλλά εγώ πολύ το αγαπώ αυτό το μέρος γιατί ήταν το γιατρό του μπαμπά μου. Και ερχόμουν μικρή και αυτά, οπότε και επειδή είχα αδυναμία σε αυτό εδώ το χώρο, μπήκε στο δικό μου το αυτό, τέλος πάντων είναι δικό μου τώρα. Αυτά, φιλιά πολλά, μην ξεχάσεις να μου κάνεις εγγραφή και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, κλείσε.